Στη ζωή μου γνώρισα μισά άνθρωπους και προδότες και είχαν όλοι τους το ίδιο πρόσωπο, ήταν συχαμεροί. Και είχαν στο θέατρο της ψυχής τους ένα καμαρίνι γεμάτο μάσκες. Και από τα σφιγμένα χείλια τους έβγαινε στάλα-στάλα η δολιοφθορά. Στη ζωή μου γνώρισα άβουλους ανθρώπους και είχαν όλοι τους το ίδιο πρόσωπο, ήταν άχρωμοι. Και είχαν καπετάνισε στο τιμόνι της ζωής τους την αδιαφορία και την αδερφή της, την υποτέλεια. Αξιότιμη. Η ιστορία είναι αυτή που αν αφήσουμε να μας αγγίξει συνειδητά, μου διάζομαι. Είναι αυτή που μας διαμορφώνει ως άτομα και ως έθνος. Αυτή που μπορεί να μας οπλίσει με τα μέσα για να παλέψουμε και να νικήσουμε τη φθορά. Σήμερα, μαζί με την παρουσίαση, κάνουμε και ένα μνημόσυνο. Μας υποχρεώνει η ιστορία γι' αυτό. Η ελληνική ιστορία. Τιμημένη νεκρή της αντίστασης. Ωφελημένη όσοι από εμάς τους ταξινομούμε βαθιά στη συνείδησή μας. Όσοι από εμάς τους ορίζομαι πρότυπα στη ζωή μας. Τελικά στη ζωή μου γνώρισα και κάποιους που έχουν στα στέρνα τους τον απόλυτο σεβασμό στους Άγιους, τους ήρωες. Είναι και αυτοί όμορφοι. Πολύ όμορφοι είναι. Βαθιά ως το μεδούλι της, το μεδούλι τους λαμπυρίζει ολόκαθρη ατμόσφαιρα της ανθρωπιάς. 8 χρόνων τον πήρε κοντά του ο πατέρας του, ο οποίος είχε παντρευτεί την Πλουμού Μπογιατζή. Το 1917 τέλειωσε το δημοτικό σχολείο του χωριού μας. Και το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου η αδερφή του πατέρα του Καλλιόπη τον πήρε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έμαθε αγγλικά, πήρε κάποια μαθήματα για τα αεροπλάνα και σπούδασε με αερογραφία σε τεχνικό κολέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1925 για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Το όνειρό του ήταν να γίνει αεροπόρος. Έτσι, το 1926 μπήκε ως υποψήφιος και τελικά επιλέχθηκε και εκπαιδεύτηκε υπτάμενος στη σχολή αεροπλοείας, όπως λεγόταν τότε, στο ΣΕΔΕΣ της Θεσσαλονίκης. Όμως η σχολή είχε πρωτόγονες υποδομές, περισσότερο έμοιαζε με κατασκήνωση προσκόπων. Αποφύτησε από τη σχολή το 1927 με την ειδικότητα του οδηγού αεροπλάνου, αεροπόρου, και προήχθη στο βαθμό του λοχεία. Όταν ξεκινούσε την καριέρα του η αεροπορία, ήταν βοηθητικό όπλο του στρατού ξηράς και του ναυτικού. Το 1928 προήχθη σε επιλοχεία και το 30 σε αρθυπασπιστή. Παντρεύτηκε τη Μαρία Δελγιώργη το 1929, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, την Αθή, τη Μαργαρίτα και τον Δημήτρη. Η ιστορική περίοδος που έζησε ο Περίκος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκανική Πόλεμη, κύμα προσφύγων του 1922, εποχή του Μεσοπολέμου, μια εποχή γεμάτη συγχύσεις και αναστατώσεις, δικτατορία του Μεξαξά. Η γνωριμία του και η σχέση του με τον Παναγιώτη Κανελόπουλο επηρέασε τον Περίκο στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του. Πρωτεύοντα ρόλο στις επιδιώξεις του, είχε την εξυγίαση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της ανεξαρτητοποίησης της αεροπορίας. Για το στόχο αυτό έγραφνε συχνά άρθρα στο περιοδικό Αεροπλοεία. Το 1929 ιδρύθηκε το Υπουργείο Αεροπορίας και το 1931 ο βαθμός του αρθυπασπιστή, τον οποίο κατήχε, αντικαταστάθηκε με αυτόν τον αρχισμηνία. Ως αρχισμηνίας, μέχρι το 1933 και αρθυποσμηναγός αργότερα, προσπαθούσε ο ασυμβίβαστος αυτός ιδεολόγος, μέσω των άρθρων του στο περιοδικό Ναυσιπλοεία, να επισημάνει τις ανάγκες για τα χρονίζοντα προβλήματα της αεροπορίας, βάζοντάς τα με υπουργούς και κυβερνήσεις, κάτι που το πλήρωσε πολύ ακριβά. Τέλος. Κάποτε παρεπέμφθης πειθαρχικών συμβούλιων με το ερώτημα της οριστικής απολύσεως, διότι την 36-32 εν πολιτική περιβολή εισεχώρησε στο εργοστάσιο αεροπλάνων Φαλήρου άνευ εγκρίσεως της σχετικής αυτού υπηρεσίας και εντολής της προϊσταμένης του αρχής
και επεζήτη δίκην κατά σκόπου την περισυλλογή πληροφοριών για την επισκευή των αεροπλάνων και κατασκευή μιας βενζινακάτου με σκοπόν ίσως την απόδοση μομφής στην υπηρεσία ελέγχου του εργοστασίου, ανακρινόμενος δε δια την άνω αιτία, κατέθεσε ανευλαβείς χαρακτηρισμούς δια την ικανότητα ανωτέρου του. Αυτό το λόγο ο Υπουργός Αεροπορίας τον παρέπεψε σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απόλυσής του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1933 επικύρωσε την τιμωρία σε εξάμηνη αργία, όμως μετά από δύο μήνες με νέο προεδρικό διάταγμα τον απάλασε από την εξάμηνη απόλυση. Τον Ιανουάριο του 1934 η εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ γράφει: «Το Υπουργείο Αεροπορίας συνέχιζαν την εξοντωτική τακτική κατά των αεροπόρων, οι οποίοι ζήτησαν την εκαθάριση του σώματος, παρέπεμψε χθες ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου με το ερώτημα της αποτάξεως των αποσμηναγών περίκων». Μετά από λίγο αποτάσσεται οριστικά από τις τάξεις αεροπορίας. Η σύνταξη που έπαιρνε μετά την αποταξή του ήταν πολύ χαμηλή. Έτσι, βρέθηκε πάλι στους δρόμους απένταρος, με μεγάλη οικογένεια στη ράχη του. Δοκίμασε πολλές τέχνες για να ζήσει. Έκανε ασφάλειες, πουλούσε ραδιόφωνα και γεωργικά εργαλεία, έγινε εργολάβος και υπάλληλος της εταιρείας υδάτων. Σύμφωνα με τον έπαρχη Χατζηβασιλείου, έκτοτε άρχισε να εργάζεται ως διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία ΤΕ, αυτοκινήτων, τρακτέρ, ελαστικών, του Διονύση Παπαβασιλόπουλου. Τον ίδιο χρόνο το συναντούμε κοντά στον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Σε γράμμα του, ο Κανελόπουλος προς το πολιτιστικό σωματείο του χωριού μας πολύ αργότερα γράφει: «Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με τόση ζωντάνια. Ήρθε κοντά μου τον Δεκέμβριο του 1935. Είχα ιδρύσει τότε το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα. Δεν ήμουν παρά 33 ετών και εκείνος ήταν νεότερος. Είχαμε πιστέψει ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε όχι μόνο την πορεία της πολιτικής μας ζωής, που την έσφυγε και την ταλαιπωρούσε ακόμα ο διχασμός του 1915, αλλά και τα πολιτικά ήθη του λαού μας. Ο Περίκος ήταν μέσα στα πιο δυναμικά στελέχη του κόμματος, που δεν το βλέπαμε μόνο ως κόμμα στη συμβατική έννοια του όρου, αλλά και ως πνευματικό αναγεννητικό κίνημα. Δεν μπορούσα όμως τότε να μαντέψω τι δύναμη κρυβόταν μέσα του». Στις 30 Οκτωβρίου του 1940, 35 χρόνων τότε, έκαμε αίτηση στο Υπουργείο Αεροπορίας και παρακαλεί να του επιτραπεί να εκπληρώσει το ύψιστο προς την πατρίδα καθήκον και να γίνουν δεχτέ η υπηρεσία του υφιανδήποτε ιδιότητα. Αργότερα η εφημερίδα Εστία γράφει: «Και όταν τον Ιανουάριο του 1941 κατόρθωσε έπειτα από αγωνιώδης προσπαθίας να ανακληθεί στα στάξεις της αεροπορίας και ανέβηκε πάλιν στα αγαπημένα του αεροπλάνα ή το ευτυχής που μπορούσε να μας στέλνει ωραίες ανταποκρίσεις δια τους ελληνικούς σταυραϊτούς». Καταρχάς πολέμησε τους σταυρούς στην Αλβανία και το Γενάρη του 1941 μετατέθηκε στην Αθήνα. Όταν οι Γερμανοί τον Απρίλιο κατέλαβαν την Αθήνα, η κυβέρνηση Τσουδερού και ο βασιλιάς έφυγαν στο Κάιρο. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο γνωστός δοσύλλογος Τσολάκοβλου. Την 1η Μαΐου ο Περίκος απολύθηκε από τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και ξανάπιασε δουλειά στην εταιρεία ΑΤΕ, αυτοκίνητα τρακτέρ ελαστικά. Από τις πρώτες ημέρες της κατοχής αρχίζει η ελληνική αντίσταση, η οποία υπήρξε το υπόδειγμα για όλες τις χώρες Ευρώπης. Ο Περίκος για τη γερμανική κατοχή επισημαίνει: «Όταν γυρίσαμε από την Αλβανία, εκεί που είχαμε πολλών νέων, παράλληλα με την ΠΕΑΝ δημιούργησε ένα σχηματισμό αντιστασιακό, την Ιερή Ταξιαρχία, της οποίας τελευταίο επιζών μέλος, ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Φίλιας, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου που σήμερα παρουσιάζουμε. Επίσης δημιούργησε τη στρατιά των σκλαβωμένων νικητών. Τα μέλη αυτής της οργάνωσης τύπωναν προκηρύξεις εναντίον των κατακτητών. Μάλιστα κάποιες από αυτές τυπώθηκαν και στα γερμανικά και ιταλικά. Κάποια μέλη της επιδόθηκαν στην κατασκοπία, προκειμένου να δίνουν πληροφορίες στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής
σχετικά με τις κινήσεις των μεταγωγικών και πολεμικών πλοίων του εχθρού, καθώς και θέσεις οχυρώσεών του. Στους στόχους της ΣΣΝ και της ΠΕΑΝ συμπεριλαμβανόταν και η παραδειγματική τιμωρία των δοσύλλογων. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος γράφει: «Το χειμώνα 1941-1942, που η πείνα είχε φτάσει στο κατακόρυφο, ο Περίκος είχε την όψη ενός αποσκελετωμένου Αγίου. Και ενώ η γυναίκα του και τα παιδιά του δεν είχαν να φάνε, αυτός εξακολουθούσε ακούραστος να δουλεύει για τον αγώνα». Την ίδια περίοδο άρχισαν να κυκλοφορούν τα έντυπα δόξα και μαχόμενη Ελλάς. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η κατασκοπευτική ομάδα Όμηρος. Η αντίδραση των Ελλήνων ήταν σχεδόν γενική. Για την πρώτη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, φοιτητές έγραφαν τις νύχτες συνθήματα στους στίχους: «Αέρα, όχι, κάτω οι τύρανοι» και άλλα, για να εξοργίζονται οι κατακτητές και να εθερύνονται οι Έλληνες. Ο καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου της νομικής σχολής Κωνσταντίνο Τσάτσος έκανε δυναμική ομιλία στο αμφιθέατρο της σχολής και όταν είπε τη λέξη «ελευθερία» έγινε παντζουρλισμός. Για τη γενναία αυτή η πράξη του απολύθηκε αυτό το πανεπιστήμιο. Για να δώσει επίσης δυναμικό παρόν στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, οι εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με ανάπηρους του Ελληνοϊταλικού Πολέμου σε καροτσάκια, ξεκίνησαν για τον άγνωστο στρατιώτη. Ο Παναγιώτης Μιχαηλίδης, μέλος της ΠΕΑΝ, περιγράφει: «Ιουλία Μπίμπα, δύσεις θάνατον και 15 χρόνια δεσμά. Σπύρος Γαλάτης, εις θάνατον και 5 χρόνια δεσμά. Οι υπόλοιποι καταδικάστηκαν σε κάποια χρόνια φυλάκιση». Όμως ο προδότης έπρεπε να μείνει ατιμόρυτος. Οι υποψίες έπεσαν στον Ταλιάνη μετά από παρακολούθηση και κάποια χοντρά λάθη που έκανε. Αναφέρομαι ένα μόνο από τα λάθη του. Μια μέρα ο Μυτιληναίος του είπε: «Πολύκαρπε, πρέπει να εξαφανίσουμε τα εκρηκτικά της ομάδας που είναι κρυμμένα στο σπίτι της Ιουλίας Μπίμπα, στην οδό Μιρτσεύσκη. Επίσης, πρέπει να εξαφανιστεί ο Γιώργος Κουσουράκος, να εξαφανιστεί και η Κατερίνα Μπέση, που είχε αρχικά τα εκρηκτικά». Την άλλη κιόλας μέρα, η Γκεστάπο έκανε επιδρομή στο Κουκάκι, συνέλαβε τον Κουσουράκο και την Μπέση, μπήκε στο σπίτι της οδού Μιρτσεύσκη και βρήκε τα εκρηκτικά. Και για να μην υποκριβωρούμε για τον προδότη, τον κάλεσαν σε κάποιο σπίτι μέλη της ΠΕΑΝ, δήθε για νέα αποστολή, αναγκάστηκε να ομολογήσει τις προδοσίες του και τελικά το σκότωσαν αφού το χτύπησαν με σφυρί στο κεφάλι. Το κουφάρι του το έριξαν σε υπόνομο για να μην ενοχλεί τους περίοικους η μυρωδιά του όταν σαπίζει. Στις 23 του Γενάρη βλέπει ο Περίκος μέσα από τα κάγκελα της φυλακής Αβέροφ για τελευταία φορά τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Είναι πολύ σημαντική επιστολή που στέλνει στον 7χρονο γιο του. Ακούστε τι. Όλους στέκνουμε, όλους. Συγχωρεμένοι να είναι. Πολύ σημαντικό επίσης το γράμμα που στέλνει ο Περίκος στη γυναίκα του. «Μαρία μου, μια Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει. Εγκαταλείπω τον κόσμο χωρίς μίση και καγίες. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου. Η δική τους πατρίδα αγωνίζονται και εκείνοι οι οποίοι με καταδίκασαν. Θα ήθελα το αίμα μου να μην μας χωρίσει, αλλά να μας ενώσει στο μέλλον με τους σημερινούς αντιπάλους. Τα όνειρά μου για μια διεθνή συνεργασία και ειρήνη ας τα πραγματοποιήσει ο Μίμης υπό τη σαφή καθοδήγηση των απανταχού φίλων μου. Σε λίγο ο πόλεμος θα τελειώσει. Μέσα στο χαμό της ειρήνης και στη χαρά πολλά θα ξεχαστούν. Ίσως και η δική μου θυσία. Η ιστορία όμως θα με δικαιώσει. Φυλακές Αβέρο, 4 Δευτέρου 43. Κώστας Περίκος». Η εκτέλεση έγινε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Όλοι μελοθάνατοι. Την ώρα της εκτέλεσης φώναξαν «Ζήτω η Ελλάς». Όλοι. Η οικογένεια του Περίκου πληροφορήθηκε την εκτέλεσή του από τη μεγάλη του κόρη, την Ανθή, τότε 12 χρονών. Είχε αναλάβει εκείνο το τραγικό πρωινό της 4ης Φεβρουαρίου 1943
να πάρει φαγητό στον πατέρα της. Όταν έφτασε στην είσοδο της φυλακής, ο Έλληνας δεσμοφύλακας που ήταν εκεί αρνήθηκε να παραλάβει τον πόγο που είχε μέσα το φαγητό, λέγοντας στο μικρό κορίτσι ότι από εδώ και πέρα ο καλός Θεούλης θα ταΐζει τον μπαμπά σου. Η Ανθή κατάλαβε τι είχε συμβεί και ότι δεν θα ξαναέβλεπε τον πατέρα της. Η Ιουλία Μπίμπα μεταφέρεται στη Βιέννη, όπου... Επειδή όμως τον ήξερα τον Παντελή, ήξερα ότι θα το έγραφε το βιβλίο. Του πήρε σχεδόν 10 χρόνια. Στο διάστημα λοιπόν αυτό που μάζευε το υλικό, έγραφε, είχε αρχίσει να κάνει τη σύνθεση. Συζητούσαμε διάφορα πράγματα, είχε κάποιες απορίες, του έλυνα κάποια θέματα, του έλεγα ξέρω βιβλιογραφία εκείνο, το άλλο κτλ. Εγώ παράλληλα την ίδια εποχή έγραφα ένα δικό μου βιβλίο για τη μάχη του Μαραθώνα που μου πήρε και εμένα 8 χρόνια. Στο Μέναβρο, τον εκδοτικό οίκο. Όταν τελείωσε λοιπόν το δικό μου το βιβλίο, βέβαια έβλεπα ότι ο Παντελής είχε προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί μου δίνει κείμενα περίπου να πω τη γνώμη μου. Όχι ότι ήμουνα μαζί του όμως ο συγγραφέας. Γιατί λέω, Παντελή, είναι δικό σου αυτό το πόνημα. Είχε εκατοντάδες αρχεία. Δεν υπήρχε, δεν είχε αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Φανταστείτε ένας άνθρωπος που είναι full time, συνέχεια στη δουλειά του, στρατιωτικός με οικογένεια, με παιδιά. Και όλος ο ελεύθερος χρόνος από το 2009, αυτό το ξέρω, λέω Παντελής θα το αρνηθεί, αλλά εγώ το ξέρω. Εγώ λέω αλήθεια. Όλος ο ελεύθερος χρόνος πήγαινε γι' αυτό. Ήτανε πάθος. Πάθος. Και κάποια στιγμή λοιπόν γνωρίζεται με τον αείμνηστο τον Βασίλη το Φίλια, γιατί ο Παντελής ανέλαβε υπεύθυνος στο περιοδικό της πολεμικής αεροπορίας, αεροπορική επιθεώρηση. Άλλη μια σύμπτωση με τον Περίκο. Και ο Περίκος ήταν εκεί κάποια στιγμή εκεί. Ο αείμνηστος λοιπόν καθηγητής ήταν υπεύθυνος για την επιμέλεια των κειμένων. Δεν πληρωνόταν βέβαια, είχε μια παλιά σχέση με την αεροπορία και γνωρίστηκε με τον Παντελή. Οπότε είπε, θέλω κι εγώ να βοηθήσω. Τι συνέβη λοιπόν, όπως αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, είχε αυτό το συναισθηματικό ο Βασίλης ο Φίλιας, επειδή ήταν σε μια από τις ομάδες του Περίκου και είπε πρέπει να γίνει μνημόσυνο. Όλοι μας.